Συνεχίζουμε στο γήπεδο του Πλατάνου. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη γηπεδούχο ομάδα και την Δόξα Λεωνοβουργίου. 1-5 μαζί μας ο προπονητής της ομάδας του Λεωνοβουργίου, Σάκης ο Παγκούρας. Coach, αν δεν έχει κριτική σε ένα σκορ 1-5. Εντάξει, μπήκαμε καλά μέσα στο παιχνίδι. Βάλαμε 2 γρήγορα γκολ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι και δίκαια ήμασταν οι νικητές. Ακούγεται ότι η ομάδα του Λεωνοβουργίου θα πραγματοποιήσει ακόμα μια μεταγραφή, η οποία μάλιστα αναμένεται να ανακοινωθεί. Γνωρίζετε κάτι, είναι αλήθεια? Ναι, αν δεν γνωρίζω εγώ, ποιος γνωρίζει? Εντάξει, δεν μιλάτε γι' αυτό, λέω. Εντάξει, γιατί να μην μιλάμε, δεν είναι μυστικό και ούτε θα πάρουμε τον Φαν Πέρση. Θα πάρουμε τον Σωτήρη τον Παπαδόπουλο από τον Άραχο. Εάν δεχτεί η ομάδα του Αράχου να μας τον παραχωρήσει για το υπόλοιπο τη σεζόν. Και πιστεύω ότι θα είναι μια καλή βοήθεια για την επίθεση της ομάδας μας. Ενισχύεται και άλλο την επίθεση, υπάρχουν φόβοι για τη συνέχεια, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Όχι, απλά να έχουμε πλουριαρισμό σε όλες τις θέσεις. Από τη στιγμή που έφυγε ένας ποδοσφαιριστής μας βασικός, ο Χριστοφόρο Δημήτρης, προσπαθήσαμε και εμείς να τον, γιατί φύγαν οι δύο, και ο Χριστοφόρο Δημήτρης και ο Δεμπρόπουλος, και από τη στιγμή που φύγανε δύο, κοιτάμε τουλάχιστον να μπορέσουμε να, έχουμε λίγο υπεροπλία και στην επίθεση. Να κάνουμε σχολιασμό των υπόλοιπων αποτελεσμάτων. Δεν ξέρω, η Βεργίνα κέρδιζε, η δεύτερη Βεργίνα κέρδιζε στο ημίχρονο. Τουλάχιστον δεν έχω τελικό. Το Παλιοχώρι, αν αντιλήφθηκα σωστά, έχει φέρει ισοπαλία. Να κάνουμε ένα σχολιασμό των αποτελεσμάτων του δεύτερου και του τρίτου για τη συνέχεια. Ένα παιδιά κοιτάει την ομάδα του. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και οι τρεις ομάδες θα κάνουν κάποιες γκέλες. Από εκεί και πέρα πρέπει κάθε μία να διαχειριστεί τα αρνητικά αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Εμείς κοιτάμε τη δική μας την ομάδα, δηλαδή αν έχανε το Παλιοχώρι και χάναμε κι εμείς, πάλι το ίδιο ήτανε. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή και πιστεύω να πάρουμε κάτι θετικό. Εμείς παίζουμε την Κυριακή για 2 αποτελέσματα, θα παίξουμε και για την ισοπαλία και για τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτή τη διαφορά και αν μπορέσουμε να την αυξήσουμε, εντάξει, καλώς να έρθει. Να σχολιάσουμε το παιχνίδι το οποίο έρχεται, να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο. Μήνυμα στον κόσμο, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι όπως τα άλλα και εδώ μέσα στο Παλιοχώρι ήταν ένα δύσκολο, μέσα στον Πλάτων ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όπως τα άλλα δεν είναι το παιχνίδι το οποίο έρχεται την Κυριακή, είναι ένα τοπικό ντέρμπι, έτσι είναι μεταξύ ομάδων οι οποίες είναι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού. Εντάξει, και με τη Βεργίνα το ίδιο ήταν, έγινε ένα παιχνίδι, καλά είναι να μην υπάρχουν αντεκκλήσεις και από εκεί και πέρα κερδίσει ο καλύτερος. Είναι ένα τεχνικό ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, προέχει η υγεία των παικτών και αν έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα για μας θα είναι πιο καλό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στο γήπεδο του Πλατάνου βρισκόμαστε. Ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μακεδονικό Πλατάνου και την Δόξα Λεωνοβεργίου. Τελικό αποτέλεσμα 1-5 για την Α2 στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Συμμαθίας. Μαζί μας ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος στο πρώτο γύρο πέρασε από την ομάδα του Πλατάνου. Στο δεύτερο γύρο αγωνίζεται στην Δόξα Λεωνοβεργίου ο Ηλίας Αθανασιάδης, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και γκολ σήμερα. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς αισθάνθηκες που αγωνίστηκες κόντρα στην παλιά σου ομάδα σήμερα στο γήπεδο εδώ του Πλατάνου? Όπως σε κάθε ομάδα που παίζω. Έχω κάποια καθήκοντα, έτσι τα επανάλαβα και τώρα στο Λεωνοβέρι. Σίγουρα είναι μεικτά τα συναισθήματα. Δεν πανηγύρισες στο τέρμα το οποίο πέτυχες? Εντάξει, λόγω ηθικής, έτσι έπρεπε πιστεύω. Συνεχίζουμε τώρα κανονικά. Η πορεία της ομάδας του Λεωνοβεριού έρχεται ένα ντέρμπι την Κυριακή. Δύσκολο, όντως. Αυτά είναι τα μάτς που χαίρεσαι να παίζεις. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο και ό,τι έρθει. Αφιερωμένη η νίκη και τον γκολ σήμερα. Ήρθε η οικογένεια εδώ να με δει, αλλά εκεί πάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.